Ένα. Και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αν το παίρνεις εδώ, δεν μείνε γάμας στον δρόμο. Ένας μπαγλαμάς, ένα γιάμας. Γιάμας! Και ένα μουστάκι έκαναν την ελληνική συμμετοχή να γίνει πρώτο θέμα στο CNN. This isn't the only highlight of the night, however. There were the kilt-wearing Greeks singing about free alcohol. Αγάθωνας και Κόζα Μόστρα κέρδισαν τις εντυπώσεις. Ο Ηλίας Κόζας όμως κέρδισε και τον τίτλο του πιο σεξι. Ανταμοιβή για εκείνον όμως, όχι τα 12 από το Σαν Μαρίνο και την Κύπρο, αλλά το φιλί της χαράς. Τη γυναίκας που πολύ σύντομα θα ανέβει μαζί του τα σκαλιά της εκκλησίας. Ένα από αυτά τα φιλιά το αντάλλαξαν μέσα στο Green Room. Μην πείτε μυστικά, αυτό λέω μόνο. Όχι ρε, καθόλου. Χαρά. Συγχαρητήρια. Σε αυτόν τάπα. Έκτο. Και στα δικά σας, και στα δικά σας. Εντάξει. Αυτές τις ημέρες στο Μάλμε ο Ηλίας Κόζας έδωσε πολλές συνεντεύξεις ενώ ανέλαβε να μιλήσει και μετά την πρόκριση στον τελικό. Ο Έλληνας τραγουδιστής τα έκανε όλα στο Μάλμε. Τραγουδούσε παντού. Έκανε το φωτογράφο. Εκτός όμως από τον Ηλία έχουμε κι άλλον έναν στην οικογένεια που ασχολείται με τη showbiz. Ο αδερφός του Ηρακλής ασχολείται με το modeling. Μπορεί ο Ηλίας να ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision, ο Ηρακλής όμως ήταν υποψήφιος για το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας του οίκου Versace. Κατάσταση είναι δύσκολη, δεν υπάρχουν δουλειές. Αυτό που σας είπα και εγώ προσωπικά βλέπω κάποια πράγματα στο εξωτερικό. Η Δανία τώρα και η Έμιλι μπορεί να κέρδισαν, όμως η νίκη τους αμφισβητείται έντονα από τους Ολλανδούς, καθώς επιμένουν ότι το τραγούδι είναι αντιγραφή από τους Chaotic. Τα δημοσιεύματα στην Ολλανδία δίνουν και παίρνουν. Ο Eric Van Tinch, μάλιστα γνωστός μουσικός παραγωγός στην Ολλανδία, ζητάει με συνεντεύξεις σε ολλανδικές εφημερίδες το θέμα να εξεταστεί από την EBU. Η νικήτρια της Eurovision πάντως γνώρισε την αποθέωση από τις πατριώτες της κατά την άφηξή της στην Κοπενχάγη.